Η μικρά ζήμη όλο το θύραμα αφηρεί. Οπότε και εμείς, μία τα πανηγύρια, μία οι γιορτές, κάπου κουραστήκαμε, αλλά έστω και λίγοι θα κάνουμε το καθήκον μας. Κυριακή των μεροφόρων σήμερα. Της αποκυλής ημίν των λίθων διαρωτώνται οι μεροφόρες γυναίκες. Το έγκλημα της θεοκτονίας είχε συντελεστεί. Οι προτεργάτες του φοβερού αυτού εγκλήματος, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, βαθιά ικανοποιημένοι με την εξόντωση του θεοανθρώπου, απεσύρθησαν εις τα ίδια, ή να μη μιανθώσιν, αλλή να φάγωσι το Πάσχα. Αλήθεια, τι είδους Πάσχα θα εόρταζαν οι εγκληματίες? Γιατί το ζήτημα είναι να μην χρησιμοποιήσεις το χρήμα, την εξουσία, την όποια εξουσία έχεις και την κτηνοδία σου για να μπορέσεις να απαλλαγείς από την ενοχλητική παρουσία του ελεγκτού σου που στέκεται μπροστά σου υπεροχικότερος σε σοφία, αγιότητα και εκτίμηση. Αλλά το πώς, ανεβαίνοντας τα ψηλότερα από εκείνον σκαλοπάτια, να τον ξεπεράσεις. Ο αποτελεσματικότερος και πολλαπλά ωφελημότερος πόλεμος κατά του υποτιθεμένου εχθρού σου είναι να τον ξεπεράσεις αν μπορείς στην αρετή και στην σοφία, αν διαθέτει. Και αν δεν διαθέτει, να μην ξεπέσεις πολεμώντας έναν κατώτερό σου. Αυτή είναι και η νίκη σου. Νίκη που παίρνεις με την εξουσία και το χρήμα, με τη διαβολή και τη συκοφαντία. Είναι διπλή ήττα σου. Οι άνθρωποι προάγονται και προάγουν τον πολιτισμό τους με την ευγενή άμυλα και την χαρούμενη καρδιά. Έξω από αυτές τις γραμμές υπάρχει κακία που, αν και προσωρινά φαίνεται πως τριαμβεύει, δεν πάβει να είναι μία συχαμερή εκδήλωση ηθικής αρρώστιας με τα αποστήματα. Οι άρχοντες του λαού των Εβραίων ιτήθησαν, πήραν στο λαιμό τους απλοϊκούς ανθρώπους, επέσυραν την κατάρα του Θεού, όπως τη ζήτησαν όταν με μια φωνή όλο το πλήθος έκραζε το Σταύρωσον αυτόν. Αντιδραστικοί κατά της αληθείας, πραγματικοί θεομπαίχτες και θεομάχοι, κατά Γαμαλιήλ, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, έβραζαν μέσα στο δηλητηριώδες ζουμί τους, ώσπου να περάσει το τριήμερο, μέσα στην ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας, που ένας ολόκληρος λαός και τόσοι μορφωμένοι άνθρωποι ζούσαν κάτω από τον εφιάλτη του δημοσίου στιγματισμού εκ μέρους της εβραϊκής μαφίας. Παρέμειναν ορισμένες εκλεκτές καρδιές που εφωτίζονται με το γαλάζιο χρώμα της αλήθειας. Πάντοτε όμως, σε κάθε εποχή, μέσα στα ηθικά χαλάσματα και στις νεκρωμένες και βρώμικες συνειδήσεις, θα υπάρχουν και εκλεκτές υπάρξεις, που κατ' οικονομίαν Θεού παραμένουν άλλιωτο αλάτι και καθαρή ζήμη και άσβηστο φως. Και είναι τόσο απαραίτητες και τόσο χρήσιμες. Ο όγκος των κακών και διεφθαρμένων είναι σωρός κοπριάς που λιπαίνει τον χώρο της κολάσεως. Είναι μια θλιβερή στρατιά ανθρωπόμορφων τεράτων που χωρίς να το καταλάβουν καλλιεργούν την αυτοκαταστροφή τους. Είναι πλάνη να πιστεύουμε πως θα ζήσουν ευτυχισμένοι ή θα σωθούν οι κακοί από τον θανατηφόρο σκουλίκι που έχουν μέσα τους. Η ευτυχία είναι εσωτερική υπόθεση και κεφάλαιο καθαρής και ανενόχου συνειδήσεως και όχι ικανοποίηση εγκληματικών και ταπεινών ορέξεων. Αυτή την αλήθεια, αν και την έζησαν από κοντά, δεν την εκμεταλλεύθηκαν για να σωθούν οι διεφθαρμένοι άρχοντες. Όπως είπαμε, επάνω σε κατάξερα και άνυδρα βουνά, αλλά και μέσα σε φωλιές αγκαθιών, φυτρώνουν και καμιά φορά ευωδιαστά λουλούδια. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους εγκληματίες, τους αδίστακτους εγκληματίες, ξεχώριζαν οι μορφές του Νικοδήμου και Ιωσήφ του από Αρημαθέας.
ευγενικές υπάρξεις, γνήσιοι θεοκρατικοί άντρες, αδιάφθοροι και τίμιοι χαρακτήρες, με ευαίσθητη συνείδηση και ανθρωπιστικά αισθήματα, δεν μπόρεσαν να συμμαχήσουν ποτέ με την υποκρισία και το ψεύδος και την υλιστική ζωή των άλλων. Δεν ήσαν κάποιοι τυχαίοι άνθρωποι, ούτε αγράμματοι και άσημοι, ούτε ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Ήσαν μάλιστα βουλευτέ, μέλη του Εβραϊκού Συνεδρίου, κρυφή μαθητέ του Κυρίου και προσεδέχοντο την Βασιλείαν του Θεού. Τούτο σημαίνει ότι πως τα κηρύγματα του Ιησού είχαν απήχηση στην ψυχή τους και είχαν αποσπαστεί από το γράμμα του Μωσαϊκού νόμου. Γιατί όμως δεν επανεστάτησαν κατά τον τόσο δανδικιών, κατά τον άλλων θρησκειοκαπήλων και θεομπαιχτών, είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασίας. Άλλοι αντιδρούν με απλές αντιρρήσεις, άλλοι με άρνηση ψήφου στα προβελόμενα θέματα, άλλοι προχωρούν στο σκοπό τους με σύνεξη και ασφάλεια, με την ελπίδα μονιμότερου ηθικού κέρδους. Άλλοι βλέποντες ότι είναι μάταιον ένα επαναστατικό ξέσπασμα, αποφεύγουν την πρόκληση για να δώσουν όπου και όταν θέλουν αυτή τη μάχη. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί όλος ιδιαιτέρως είναι ότι το κήρυγμα του Ιησού και οι φωτεινές τους αλήθειες απέσπασαν από το σκοτάδι της εβραϊκής πλάνης δύο εκλεκτούς ανθρώπους που βαθιά μέσα τους πίστευσαν στη θεότητα του Χριστού και τους εδόξασαν με την τελευταία ηρωική τους πράξη της παρουσίας ενώπιον του Πιλάτου και της ταφής του αχράντου σώματος του Κυρίου με όλο το σεβασμό και τους θρησκευτικούς τύπους. Αυτό αποδεικνύει πως μέσα τους είχαν το ηρωικό στοιχείο της πίστεως και της αγάπης προς τον Ιησού Χριστόν. Το μένος των αρχόντων δεν είχε κοπάσει. Ο βρώμικος πολεμικός συναγερμός τους, τα συμβούλια και τα ανεβοκατεβάσματα των σκαλοπατιών από τους ανήσυχους αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίους δεν σταμάτησαν. Οι κατάσκοποι παρακολουθούσαν τους πάντες και τα πάντα. Πληρωμένοι στρατιώτες της ειδωλολατρικής ρωμαϊκής φρουράς των Ιεροσολύμων διέτρεχαν τους δρόμους με απειλητικές διαθέσεις. Οι φίλοι και οι μαθητές, μηδέ του Πέτρου εξαιρουμένου, είχαν εξαφανιστεί δια των φόβων των Ιουδαίων. Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει δημοσίως για το πρόσωπο του Σταυροφέντος Χριστού, που συκοφαντημένος εκρέματος σαν να ήταν ο έσχατος των κακούργων επί του Σταυρού. Και όμως, τόσο ο Νικόδημος, ο οποίος μάλιστα πρόσφερε μείγμα Σμύρνης και αλόης, 100 λίτρας περίπου δια την ταφήν, όσο ο Ιωσήφ κατόπιν αιτήσεως του πρώτου, έλαβαν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό ενωθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στην της Ιουδαίης ενταφιάζει. Εδώ θα προσθέσουμε και ένα άλλο στοιχείο. Το στοιχείο του διχασμού του Εβραϊκού Δικαστηρίου. Τόσο ο Νικόδημος, όσο και ο Ιωσήφ, δεν θεώρησαν άξιον ατιμωτικού θανάτου τον Ιησούν, ώστε να αφήσουν άταφο το σώμα του. Βλέπουμε επίσης ότι δεν τόλμησε κανένας από τους οικείους και τους μαθητάς να εκτελέσει το θρησκευτικό και λατρευτικό καθήκον της ταφής. Και το ετόλμησαν οι δύο άρχοντες των Εβραίων, οι οποίοι είχαν το θάρρος να το πράξουν. Τούτο σημαίνει, όπως είπαμε, πως είχαν πιστεύσει στη θεότητα του Κυρίου. Τον είχαν αγαπήσει με όλη τους την καρδιά και ήσαν αποφασισμένοι και να μαρτυρήσουν για αυτή τους την πίστη. Αν η πλειοψηφία των εγκληματικών αρχόντων υπερίσχυε με την δύναμη, ο ηθικός ηρωισμός της αντιστάσεως των δύο επισήμων βουλευτών δεν ματέωσε μεν το έγκλημα, όμως εχρησίμευσε σε στιγμές πλήρους τρομοκρατήσεως των πάντων και μεγάλων προσωπικών κινδύνων.
Έξω λοιπόν από το σχέδιο του Θεού δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Με τόλμη και αποφασιστικότητα, τιμίων και γενναίων ψυχών και χωρίς τυμπανοκρουσίες έπραξαν το καθήκον που ήταν μάλλον καθήκον του στενού κύκλου των μαθητών. Αλλά όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Ιερός Συνοδός, πέπαυτε τόλμα μαθητών, αρημαθέας δε αριστεύει Ιωσήφ. Αυτή η αρίστευσή του τον αποθανάτησε όπως αποθανάτησε και τον γέροντα Φαρισαίο Νικόδημο, που είχε την επιθυμία να συζητήσει ύψιστες αλήθειες μετά του Κυρίου. Αλλά όλος συγγυναικεί υπήρξαν οι στάσεις του πρώτου γυναικείου χριστιανικού ομίλου, της Μαρίας της Μαγδαληνής, της Μαρίας του Ιακώβου, της Σαλόμης και άλλων που διοικώνουν πλησίον του Ιησού κατά το διάστημα των 3 ετών της δημόσιας ζωής και δράσης του και που παρακολούθησαν μέχρι τέλους το δράμα. Ήσαν οι πρώτες μαζί με τους Αποστόλους υπάρξεις με επικεφαλής την Παρθένων, που από την αρχή μέχρι το τέλος στάθηκαν αγνές και αφοσιωμένες μαθήτριες του Κυρίου μας. Με πίστη βαθιά και θερμή αγάπη, ενωμένες, σαν να ήσαν μία και μόνοι, είχαν το προνόμιο να απολαμβάνουν την γνήσια, την αυθεντική τροφή από το στόμα του διδασκάλου και να υψωθούν σε πρόσωπα εξαιρετικά σε μια εποχή που είχαν κλονιστεί οι ύψιστες αξίες παρά το θρησκευτικό πολίτευμα των ομοθρήσκων τους. Ψυχές που κρατήθηκαν ευσεβείς και αγνές με το σωστό νόημα της λέξεως κάτω από την επίδραση των κηρυγμάτων του προφήτου και ασκητού της ερήμου και της οικογενειακής τους παραδόσεως ετάχθησαν κάτω από τη σημαία της αλήθειας και της αρετής που ενσάρκωνε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η γυναίκα δεν μπορεί να κρατήσει την μέση οδό. Εκφύσεως συναισθηματική, κατά κανόνα θα ακολουθήσει τα άκρα. Εάν παραδώσει την καρδιά της στο Θεό, ασφαλώς θα κρατηθεί αγνή η αίρεια των μεγάλων σκοπών και έργων της αγάπης, γιατί προσφέρεται στο βωμό της θυσίας. Και όσο πιστωτέρα και αγνωτέρα είναι, τόσο και περισσότερο φλογερή και ζωντανή προβάλλεται μέσα στη γενική θρησκευτική αδιαφορία, στην έκρα και στην αδράνεια των πολλών. Όσο απομακρύνεται από την πίστη και την ευσέβεια, τόσο ξεπέφτει και τερατοποιείται και μεταβάλλεται σε όργανο του πειρασμού για να καταστρέψει, να καταλύσει κάθε καλό έργο που ταιριάζει στη φύση της και την αποστολή της, κάθε έργο που της ομορφαίνει τη ζωή και τη μορφή που φέρει τη σφραγίδα της προσωπικότητάς της. Εύκολα παρασύρεται στον γκρεμό και παρασύρει στην καταστροφή μαζί της πολλούς. Αλλά και πολύ εύκολα ανεβαίνει ψηλά, αρκεί να βρεθεί στο δρόμο της ζωής της ο πατέρας, ο αδελφός, ο παιδαγωγός που θα την σεβαστούν σαν ένα ιερό, τίμιο και αξιόλογο κεφάλαιο της Εκκλησίας, της οικογένειας και της κοινωνίας. Η υπεύθυνη προς τούτο παιδαγωγή της, οι γονείς και η πνευματική της δεν πρέπει να λησμονούν το γεγονός πως η γυναίκα είναι περισσότερο καρδιά, συνέστημα και όχι νους. Σπανίως οι γυναίκες είναι τύποι νοησιαρχιακοί και πολύ σπάνια ζητούν απολογητική κατοχήρωση των αληθιών της πίστεως. Γι' αυτό κατά κανόνα η γυναίκα είναι μια τεράστια κυβωτός θρησκευτικών παραδόσεων και των εθήμων μέσα στην καταστροφική μανία που παρατηρείται στο πέρασμα του χρόνου. Βλέπουμε ότι τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται κανείς μπροστά σε καταπληκτικά απίθανες γυναικείες προσωπικότητες οι οποίες επετέλεσαν αξιοθαύμαστα έργα ή ακτινοβόλησαν σαν διαμάντια και τι τις πολεμούσαν
και τις πασπάλιζαν με τις βρωμόσκονες του κακού και της αμαρτίας. Και τα πρόσωπα αυτά δεν ήσαν παιδιά της μοίρας, ούτε βλαστή της απιστίας ή της θρησκευτικής αδιαφορίας. Έγιναν και μορφοποιήθηκαν σε τίμιους και λαμπρούς χαρακτήρες με δύναμη ηθικής αντιστάσεως κατά του προκλητικότατου κακού και ετάχθησαν με ιερό φανατισμό με την αρετή και την αλήθεια. Και όχι σαν πρόσωπα μιας αρρωστημένης και άγονης θρησκευτικότητας, αλλά σαν λογικές υπάρξεις ενεργού δραστηριότητος δίπλα στα υπεύθυνα πρόσωπα, αρκεί να θυμηθεί κανείς μια Ιουδίθ, μια Ρουθ και μια ολόκληρη χωρία, οι οποίες γέννησαν και μόρφωσαν εκκλησιαστικούς άνδρες του μεγέθους των βασιλείων Γρηγορίων και Χρυσοστόμων. Εδώ όμως, προκειμένου περί των μυροφόρων γυναικών, δεν επενεί η ιστορία και δεν θαυμάζει ο μορφωμένος κόσμος μια άλογη και τυφλή αφοσίωση χωρίς πνευματικό περιεχόμενο, αλλά μια περίπτωση που μας ζωντανεύει αγγελικές ψυχές στην υπηρεσία του Θεανθρώπου Ιησού. Τόσον οι αδελφές του Λαζάρου που έντονα μας σκιαγραφούν οι Ευαγγελιστές, όσον και οι μυροφόρες γυναίκες που παρακολούθησαν την πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά και αξιώθηκαν της υψίστης τιμής, πρώτες και από αυτούς τους Αποστόλους, να ειδούν, να ακούσουν, να πλησιάσουν τον Αναστάντα Κύριο, να ευλογηθούν, υπήρξαν ψυχοσωματικά ισορροπημένες, τύπος της τέλειας γυναικείας εμφανίσεως, από απόψεως ψυχικού μεγαλείου και δραστηριοποιήσεως του ηθικού τους δυναμισμού. Το ποια πράγματι είναι η διαφορά αυτών των γυναικών που αντιπροσώπευαν το και το ιδεώδες της παρθενίας και την ιερότητα του γάμου από τις γυναίκες του κόσμου της τότε εποχής αλλά και της συγχρόνους εποχής, μας το φωνάζουν τα πράγματα από μόνα τους. Τότε θεοσέβεια, ντροπή, ταπείνωση, δουλεία στα πόδια της αρετής του Χριστού, πλήρης αξιοποίηση των φυσικών, ηθικών και πνευματικών κεφαλαίων. Τώρα, ασέβεια, τσετσιποσιά, αλαζονία, ματαιοδοξία, σκλαβιά και κουρέλι στα νύχια της αμαρτίας. Τότε σεμνότητα στον ντύσιμο, στα λόγια, στη συμπεριφορά, στα έργα. Τώρα σκόρπια μυαλά, ασημάζευτα, βρώμικα αισθήματα, εύκολη τροφή των χυδαίων, αλατισμένος αισθησιασμός και επομένως πλήρης αχρίστευσης του πολύτιμου θησαυρού που έδωσε ο Θεός στη γυναίκα για έργα δημιουργικά που ταιριάζουν στη φυσική της κατασκευή. Και τα φαινόμενα αυτά εύκολα μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δεν είναι ανερμήνευτα. Από την παλιά εποχή, στο μικροσκόπιο των σοφών ανθρώπων, δεν θεωρήθηκε η γυναίκα παιχνίδι των περιστάσεων ή διακοσμητικό στοιχείο ή ευτελές υλικό για ταπεινές και περαστικές απολαύσεις. Και για τους παλαιούς που δεν έζησαν στο βασίλειο της Χάριτος, η ενάρετος γυναίκα ήταν στεφάνι για τον άντρα της, στήριγμα του σπιτιού της και όχι μόνο χαρά για τον σύζυγό της, αλλά και μια δέσμη χαρίτων και ευλογημένη, όχι για το μάταιο κάλος της, αλλά για τη σύνεσή της. Και δίνεται η συμβουλή στην προσεκτική εκλογή της σύζυγου, που πρέπει να είναι σοφή και γεμάτη καλοσύνη, όπως λέγει η Σοφία Σιράχ. Γιατί οπωσδήποτε, για την προκοπή της οικογένειας πρέπει να συγγενεύει ψυχικώς με τον άντρα της. Τότε δεν υπάρχει ευτυχέστερο σύζυγος. Θα νιώθει χαρά και εφροσύνη κοντά σε τέτοια γυναίκα. Θα είναι δε μια καλή περιουσία και ευχάριστη συντροφιά με τις αρετές της για τον άντρα της.
θα είναι ένα καλό δώρο του Θεού και μια αυξανόμενη ακτινοβολία με την προσωπικότητά της και την ηθική της ομορφιά. Θα στολίζει το σπίτι της, θα απλώνει ανοιξιάτικη η γλυκύτητα, αναγκαιοτάτη ύπαρξη για τον άντρα της. Αυτά, επαναλαμβάνω, τονίζει η Σοφία Σιράχ και συνεχίζει. Αλλά και η μακριά από τον Θεό και την αρετή γυναίκα στιγματίστηκε τόσο όσο έφτασε στην κορυφή της εξάρσεως η τίμια γυναίκα. Απέναντι σε αυτές τις γυναίκες που δεν έχουν φόβο Θεού και αρετή, συνιστάται επιφυλακτικό της, αποστροφή, προσοχή από το απατηλό εξωτερικό της κάλος, γιατί και ως παντρεμένη η αθεόφοβη γυναίκα είναι επικίνδυνη, ικανή να ξεσηκώσει τα μυαλά και του πλέον συνετού ανδρός, όπως το κρασί, και εύκολη να εγκαταλείψει τον νόμιμο σύζυγό της. Πρέπει δεν να γνωρίζει ο καθένας πως η οποιαδήποτε κακία, οχριά μπροστά στην κακία μιας αθεόφοβης γυναίκας, που ταράσει και τον πιο γαλήνιο και πράον άνδρα, με τη γλώσσα της, με την οργή της, με την ανέδειά της, είναι μια πραγματική πληγή στην καρδιά του άντρα της και γεννήτρια της αμαρτίας. Μπροστά σε τέτοιες γυναίκες πρέπει να κρατιέται το στόμα σφραγισμένο. Από δε της πλευράς της ηθικής αντιστάσεως είναι ρευστή και εύκολη να εκδοθεί σε κάθε άντρα και δεν πρέπει ποτέ, παντρεμένος ή ανήπαντρος, να βρίσκεται στη μέση τέτοιων γυναικών που δεν παρουσιάζουν θρησκευτικά και ηθικά βιώματα. Η πονηριά της αφρίσκου και ανηθίκου γυναικός υπερβάλλει κάθε κακότητα ανδρός. Αυτά ελέγχθησαν εκατοντάδες χρόνια π.Χ. από σοφούς ανθρώπους και μάλιστα όχι της χριστιανικής ηθικής αυστηρότητος. Και όμως, όλα αυτά ανταποκρίνονται και προς την σύγχρονα πραγματικότητα και μάλιστα μέσα στο άπλετο φως της αληθινής θεογνωσίας και των προσώπων της αρετής, όπως είναι η Παρθένος, οι Μυροφόρες, ο Αποστολικός Γυναικείος Κύκλος που αναφέρεται στις επιστολές του Παύλου, οι μαρτυρικές υπάρξεις των Αγνών Παρθένων, οι Άγιες Γυναίκες Μητέρες Μεγάλων Πατέρων, τόσα φωτεινά πλάσματα που κοσμούν το στερέωμα. Δυστυχώς, η απιστία, ο ηλισμός και η σαρκολατρία ανέτρεψαν τα βάθρα και της γυναικείας πίστεως. Της έδιωξαν τη θρησκευτικότητα, της αφαίρεσαν το άρωμα της αρετής της και την κατήντησαν όργανων φιλιδονίας. Αυτά τα φεμινιστικά κηρύγματα αυτών των γυναικών που έχουν γεράσει μέσα στην αμαρτία προκάλεσαν ψυχική και ηθική διάβρωση στις άμυαλες, όπως οι σύγχρονες συνήθειες και οι ελευθεριότητες. Έτσι, ουσιαστικά, αντί η γυναίκα να ωφεληθεί από την εν Χριστώ ελευθερία της ή τα δικαιώματα που της έδωσε ο νόμος, καταξευτελίστηκε γιατί δεν βλέπουν τη γυναίκα σαν ιερό πρόσωπο, άξιο σεβασμού για το καλό της οικογένειας και της κοινωνίας, αλλά όπως η γάτα το ψάρι, ο ποντικός το τυρί, η αλεπού την κότα, ο λύκος το αρνί, ο σαρκολάτρης την παραστρατημένη. Και αυτό γιατί η σύγχρονη γυναίκα έγινε αφόρητα προκλητική με τον τίσιμό της, τα φερσίματά της, τα λόγια της. Και μέσα σε αυτό το φοβερό καμίνι της αμαρτίας, η γυναίκα του κόσμου πέφτει σαν έφλεκτη ύλη και το συντηρεί με το κορμί της και την ψυχή της. Να γιατί τα Άγια πρόσωπα των μυροφόρων γυναικών μας συγκινούν και μας ηλεκτρίζουν. Εμύρωσε ο Θεός την ψυχή τους και εκείνες άπλωσαν το μύρο της αγάπης τους στα πόδια του Ιησού. Έθεσαν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, της ειρήνης, και συνέτριψαν αυτές αδύναμες γυναίκες με το ηρωικό τους πνεύμα την κεφαλή του αοράτου δράκοντος,
και αξιώθηκαν να πάρουν πρώτες από το στόμα του Αναστάντος Χριστού το χαρμόσυνο μήνυμά του προς τους Αποστόλους και προς όλον τον κόσμο. Συνέδεσαν έτσι το όνομά τους με τον Λυτρωτή και ανέβηκαν στο ψηλότερο θρόνο της χριστιανικής δόξας και τιμής όσο καμιά βασίλισσα. Και όσο ζει όλος ο κόσμος, τα ονόματα των μυροφόρων θα μνημονεύονται και θα προβάλλονται στις γενναίες ως πρότυπα πίστεως, αγάπης, ηρωισμού και αυτοθυσίας, για να ελέγχουν, να διδάσκουν πως η θέση της γυναίκας ευρίσκεται κοντά στο Χριστό, που την έβγαλε από την ειδωλολατρική δουλεία. Και τέλος, κάτι ακόμη. Όταν αυτή η αγάπη των μυροφόρων τρέφεται μέσα στην ψυχή μας και εκδηλώνεται προς τον Κύριό μας, ο Κύριος την ανταποδίδει. Είναι η πληρωμή την οποία δίνει ο Κύριος προς εκείνους που τον αγαπούν. Και διαμέσου των αιώνων, άμα διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, οι οποίοι αγάπησαν τον Κύριό μας, βλέπουμε εκεί στο βίο τους πως ο Κύριος ανταποκρίθηκε σε αυτή την αγάπη. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, που αποκαλούσε τον Κύριό μας έρωτά του. «Ο αιμός έρος», έλεγε για τον Χριστό μας. Να ευχηθούμε, αδελφοί μου, αυτά τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και το λαμπρό παράδειγμα των μυροφόρων να μας επηρεάσουν και να καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή μας αυτή η αγάπη η ολοκληρωτική, η σταθερή και η μόνιμη αφοσίωση της υπάρξεώς μας προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Χριστός Ανέστη.